1920-1929. Ο μακαριστός Παπαδημήτρης Παυλίδης, γέννημα και θρέμα της Φλόρινας, πρώτος εφημέριος. Εξεδίμησε προς Κύριον το 1931 σε ηλικία 51 ετών. Δεύτερος εφημέριος, ο πατήρ Λουκάς Αργυρόπουλος, 1929-1945. Ο αρχιμανδρίτης Λουκάς Αργυρόπουλος από το Τρίγωνο Φλωρίνης εχρημάτισε δεύτερος εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου. Κοιμήθηκε εν κυρίω σε ηλικία 97 χρονών το έτος 1959. Τρίτος, Αθανάσιος Φωτιάδης, 1945-1946. Δυστυχώς στο αρχείο μας δεν έχουμε φωτογραφία και εικόνα. Τέταρτος, Ευδόκιμος Ναρμπαντίδης, 1946-1952. Ο πατήρ Ευδόκιμος Ναρμπαντίδης κατάγονταν από τον Πόντο. Γεννήθηκε το 1892 και σε ηλικία 44 ετών χειροτονήθηκε ιερέας από τον Μητροπολίτη Βασίλειο. Υπηρέτησε σε πολλές ενορίες της Μητροπόλεως. Το 1946 τοποθετήθηκε στην ενορία του Αγίου Νικολάου μέχρι το 1952. Σε ηλικία 82 ετών ανεπάφθη εν κυρίω το έτος 1974. Πέμπτος, Ευγένιος Μαρτιγάκης, 1952. Ο αρχιμαντρίτης Ευγένιος Μαρτιγάκης, ο Δοχιαρίτης, υπηρέτησε μικρό χρονικό διάστημα στην ενορία του Αγίου Νικολάου, όταν ταυτόχρονα υπηρετούσε και ως καθηγητής του Εκκλησιαστικού Φροντιστηρίου. Έκτος, Ανδρέας Τούλιος, ιερεύς, 1952-1984. Ο Παπανδρέας Τούλιος γεννήθηκε το 1919 στην Κιουζέτα Κοριτσάς και ήταν γιος ιερέως και είχε και αδελφό ιερέα στις Κλινές. Μεγάλη σύγχρονη ιερατική προσωπικότητα με πλούσια δράση σε όλους τους τομείς της εκκλησιαστικής δράσης. Κοιμήθηκε εν κυρίω τις 11 Ιουνίου του 1984. Έβδομος, ο Δημήτριος Ευθυμιάδης, ο αείμνηστος πατήρ 1984-2005. Ο αείμνηστος πατήρ Δημήτριος Ευθυμιάδης, από τους σύγχρονους ιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, ο δεύτερος κατά σειρά μακροβιότερος εφημέριος, 20 χρόνια περίπου. Εκοιμήθη εν κυρίω τη Μεγάλη Παρασκευή του 2011. Επάνω στην πρώτη φωτογραφία βλέπετε την πλατεία Ομονίας της Φλόρινας το 1953. Φαίνεται το ξενοδοχείο Έλλη. Εκεί κάπου ήταν τότε ο ιερός ναός του Αγίου Νικολάου που τον κρέμισαν οι Τούρκοι και έκαναν τζαμί. Η φωτογραφία είναι ευγενή χορηγία του κυρίου Αθανασίου Βογιατζή. Κάτω βλέπουμε τον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου χιονισμένο με τον τρούλο όπως είχε κτιστεί χωρίς τα διάφορα πρόσθετα κτίσματα που έγιναν αργότερα. Και τώρα μερικές άλλες φωτογραφίες. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του 1953 και κάτω μία βάπτιση νεαράς κοπέλας που έκανε ο πατήρ Ανδρέας ο Μακαριστός και οι οποίοι είχαν κατηχητές τον κύριο Κυριάκο Παπαδόπουλο και την κυρία Μερκομένη Παπαδοπούλου και την κυρία Αναστασία Λαλαγιάννη. Εδώ βλέπουμε το Κέγε που εκεί πέρα ο μακαριστός πατήρ Ανδρέας πήγαινε πολλές φορές και έκανε τις ομιλίες του και τα κατηχητικά σχολεία. Εδώ βλέπουμε πάλι τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και ένα μέρος των Εκκλησιαστικών Επιτρόπων και κάτω βλέπουμε τα παιδιά των κατηχητικών σχολείων. Κάποιος θα μπορούσε να διακρίνει και τον εαυτό του αν είναι εδώ μέσα και είχε τότε κατηχητή τον πατέρα Ανδρέα. Στη συνέχεια βλέπουμε νεότερες φωτογραφίες, το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κύριο Θεόκλητο. Στη συνέχεια
την Εκκλησιαστική Επιτροπή με τον πατέρα Χριστοφόρο Χριστοφόρου, τον διάδοχο του πατρός Δημητρίου Ευθυμιάδη και τους επιτρόπους του. Στην επόμενη βλέπετε πάλι τους επιτρόπους με τους σημερινούς ιερείς που υπηρετούν εις τον Άγιον Νικόλαον. Αυτά είχα να αναφερθώ για τα 90 χρόνια ενωριακής ζωής και κοινωνικής δράσης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου και θα παρακαλέσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κύριο Ιουστίνο, να ανέβει επάνω στο βήμα και να πάρει το λόγο και να μας αναπτύξει το θέμα, ο ρόλος της ενορίας στη σύγχρονη κοινωνία.